κατά καιρούς διάσημες εξοβόμπες να τυλίγουν γύρω τα κορμιά τους τα απολύτως απαραίτητα. Έχουμε καταγράψει στα πονηρά κύτταρα του εγκεφάλου μας τις πιο αισθησιακές φωτογραφικές πόζες. Έχουμε χαμογελάσει λάγνα με στάρ που κάνουν γυμνές οτοστόπ. Ποιες είναι όμως οι πιο αποκαλυπτικές στιγμές στον κόσμο της τηλεόρασης? Ο Κώστας της προσβολής ξεπλώνει πολύ άσχημα. Το ξέρεις αυτό. Τι είναι αυτά που λες? Πάρ' το αλλιώς, σκηνοθέτα, αυτό είναι από ταινία. Ζωίτσα, all time classic λέμε. Οι απονομές των βραβείων Όσκαρ έχουν όλα τα καλά. Κάποιοι επιλέγουν να μασκαρευτούν. Άλλοι υδρώνουν πάνω στην πίστα χωρίς να δέχονται έστω ένα λέλιδο, βρε αδερφέ, για τον Ντέρτι και το συνενάι γιάβρον της υπόθεσης. Υπάρχουν κι άλλοι όμως που προκαλούν ρίγη αμηχανίας, όπως αυτός ο τύπος που έσκασε μύτη στην απονομή του 1974 όταν ο David Niven παρουσίαζε το βραβείο για την ταινία της χρονιάς. Και μαντέψτε, κανείς δεν θυμάται τον νικητή. Την πολυτάλαντη Jane Lynch γνωρίσαμε στην ταινία Julian Julia με τη Meryl Streep, αλλά την αποθεώσαμε ο Sue Sylvester στην τηλεοπτική σειρά Glee, όπου χόρεψε και τραγούδησε τόσο ως Madonna στο Vogue, όσο και ως Olivia Newton-John στο Physical. Πρόσφατα όμως, για τις ανάγκες του Saturday Night Live, την είδε τσαχπίνο γαργαλιάρα ψυχολόγος που προσπαθεί να την πέσει στον ασθενή της. Η κατάληξη? Ιδού. Επαγγελματία πάντως δεν τη λες. Τον έχουμε απολαύσει ως στρίπερ της Φίβης και των άλλων κοριτσιών στα Φιλαράκια, αλλά και ως πιγκουίνο στο κινηματογραφικό Batman. Ξεκαρδιστήκαμε μαζί τους στους δίδυμους και είδαμε την πιο κουλτουρέ πλευρά τους στο Los Angeles εμπιστευτικό. Το αντίβαρο σε όλα αυτά, η χυμώδης εμφάνισή του, τσιτσίδι πιο επιστημονικά, στα live γυρίσματα της σειράς It's Always Sunny in Philadelphia, όπου βγαίνει από έναν μαύρο δερμάτινο καναπέ. Ο ποπός του είναι αυτός, σωστά, σαν τον ήλιο της Φιλαδέλφεια. Κακός χαμός έχει γίνει με τον Άστον Κούτσερ και την Ντέμι Μουρ, μιας και μία είναι μαζί, μία δεν είναι. Μια που του ιτάρουν αβέρτα για το χωρισμό τους και άλλη μία που κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά συμβαίνει. Αυτό που όλοι ξέρουν όμως είναι ο αριθμός των κοιλιακών του Άστον, καθώς και τι νούμερος λιπάκι μπορεί να φοράει, τόσο από το ρόλο του στη σειρά Two and a Half Men, όσο και από την εμφάνισή του στο show της Ellen DeGeneres. Μέχρι και η μάνα της τα είδε θολά. Ο Φώτης και η Μαρία φιλοξένησαν στην εκπομπή I Love TV τον Κώστα Καραμίκο πριν αρκετά χρόνια. Και μην θα περίμενε κανείς, ο προσκεκλημένος, να βγει από τα ρούχα του, ο οικοδεσπότης Φώτης έκανε την ανατροπή, διαμαρτυρόμενος για το δικαίωμά του να κυκλοφορεί γυμνός. Βγήκες από τα ρούχα σου! Τελείωσε, εγώ διαμαρτύρομαι, τελείωσε! Ό,τι τι, τελείωσε. Όχι, πρέπει να είναι και παντού. Θα διαμαρτύρεται γυμνός, να βγαίνουμε στην τηλεόραση. Πέρασε μία. Πέρασε δύο. Βρε ξαναπέρασε. Και άλλη μία με περισσότερο μπρίο. Και αφού δεν άδεξε την αδιαφορία, ο επιληξίας Φώτης, φορώντας ρόμπα αυτή τη φορά, απείλησε τον έντρομο Κώστα κατάματα. Πόσο κατάματα? Ξαναδέστονται, μέσκασες. Με τούτα και με εκείνα, ένα είναι το πόρισμα. Είσαι γυμνός, τόσο το καλύτερο. Γιατί η γη μια φίλε τελεθεατή είναι δικαίωμα, όχι ντροπή.